Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε άλλο ένα νέο επεισόδιο. Συνταρακτικό, τρομερό, φοβερό. Ναι, παμέγιστο, ναι. Μέγιστο, τεράστιο. Μάλιστα. Άλλο ένα. Χαθήκαμε για πολύ καιρό. Euro Truck Simulator 2. Δεν πεθάναμε, εδώ είμαστε. Ναι. Καθυστερήσαμε λίγο να κάνουμε καινούργια δουλειά. Αν και εγώ είχα κάνει ένα μόνος μου. Μάλιστα. Σήμερα, όπως ακούτε και έχουμε και το Θοδωρή μαζί μας. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε το Scania το 143. Όπως λέγαμε και στο προηγούμενο βιντεάκι, ένα πολύ γνωστό μοντέλο. Αθάνατο. Γενικά, από τα πολύ γνωστά και τα, στην εποχή του, και όχι μόνο. Οι παλιότεροι το ξέρουν, ακόμα και σήμερα δηλαδή, άμα πει σε κάποιον Scania 143, αυτομάτως του έρχεται στο μυαλό, όπως λέει και ο φίλος μου ο Θοδωρής, τα βοθρατζίδικα. Ναι, ναι, και εσύ τι είπες, σκουπιδιά. Τα σκουπιδιά, εγώ είχα πετύχει και σε σκουπιδιάρικο τέτοιο. Και παρόλα αυτά κυκλοφορούν ακόμα. Εγώ στο δρόμο, στην Εθνική, για αυτά που... Ωπ, θα ακούσουμε και μουσικούλα. Ωραία, φίλε! Εντάξει, ηχητική υπόκρουση. Το οποίο κυκλοφορεί ακόμα και τώρα στους δρόμους. Ναι, δεν το έχω πόσο... και το φορτηγό που είχαμε πριν, το Volvo, το παλιό, το FH12. Αυτό ναι, αυτό ναι, ναι. Και αυτό κυκλοφορεί πολύ, και αυτό κυκλοφορεί πολύ. Και το Scania το 143. Λοιπόν, μεταφέρουμε, όπως βλέπετε και το φορτίο, γράφει LG, Life is good. Άρα μεταφέρουμε ηλεκτρικά προϊόντα της LG. Βέβαια, επειδή είναι από MOND, Legendary Trailer, έτσι λέγεται το MOND. Ναι, είναι διάφορα τέτοια, άμα δεις το αναφέρει σαν τέτοιο cargo. Ότι είναι μεταφορά, cargo, μεταφέρει προϊόντα. 17 τόνοι και... Πάμε Βενέτσια. Παιδιά, θα σας πω εγώ τι γίνεται. Δεν έχει πίσω ούτε κινητά ούτε τίποτα. Ρωσίδες είναι. Τις έχουμε απαγάγει, τις πάμε Ιταλία. Ρωσίδες και... Για τσιμπούκομα και ύστερα για δουλειά. Μόνο έτσι βγαίνει το μεροκάμα το παιδιά. Πρέπει να μας καταλάβετε. Εν τω μεταξύ έχει αρχίσει σιγά σιγά και βρέχει κιόλας. Μονίμως, μονίμως. Και τώρα κάτω στα λάστιγα. Ναι, είδες πως φαίνεται τώρα πιο... Φαίνεται πιο ρεαλιστικά. Άμα δείτε παιδιά καμιά Lamborghini, Porsche, Ferrari, αυτά όλα είναι normal. Ζούμε σε καπιταλιστική χώρα. Πού είσαι εδώ πέρα, Ελλάδα? Όχι, ρε. Πλάκα, πλάκα. Κάτσε, τώρα έχεις το... Στη Βερόνα είμαι. Το έχεις κατεβάσει, έχεις και το χάρτη της Ελλάδας. Το χάρτη τον έχω, ναι, περασμένος. Απλώς δεν ξέρω τώρα, σε λίγο θα κάνουν update στο παιχνίδι, γιατί βλέπω... Οπα, καβαλήσαμε λίγο το πεζοδρόμιο. Γιατί βλέπω ότι εκεί στα mod που φτιάχνουν, βλέπω κατεβάζουν αρκετά mod και για την έκδοση του παιχνιδιού 1.26. Εμείς είμαστε 1.25. 1.25 κάτι, άρα σε λίγο καιρό θα κατέβει και η καινούργια έκδοση. Ελπίζουμε, παιδιά. Και δυστυχώς, ναι, μάλλον τι? Θα έχουμε πρόβλημα στην αρχή με το χάρτη της Ελλάδας. Όπως και το προηγούμενο. Ναι. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά, παιδιά, στα update που θα κάνουν, να βάλουν και πουτάνες. Ελπίζουμε. Βασικά, τόσο update έχουν κάνει. Καλά, στα update δεν πρόκειται. Μόνο με μόντα μα φτιάξει κανένας, αλλά μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπω κανένας δεν έχει το δικό σου διεστραμμένο μυαλό με τις πουτάνες. Μην ξεχνάς όμως εκείνο που είχαμε δει, το ωραίο, που ήταν ο άλλος ή άλλη πουτάνα, το ζόμπι μέσα, ο συνοδηγός. Θυμάσαι. Εντάξει, άλλο αυτό. Ναι, αυτό ήταν φτιαγμένο, έτσι, ναι, ναι, για... Αλλά παιδιά, είχε μέχρι και ο Spider-Man ήταν, πέταγε ιστούς. Α, γεια σου. Πολύ γέλιο, πολύ γέλιο. Εντάξει, αυτό όντως ήταν, είχε πλάκα.
Το μεταξύ δοκίμασα μια φορά να κουβαλήσω ένα με αυτό, με το Scania, το 143, ένα φορτίο που ήταν 80 τόνους. Μια γεννήτρια της Siemens. Και έπεσε κάτω. Μαλάκα, το πήγαινε, εντάξει. Αλλά ναι. Βέβαια σε μια ανηφόρα είχαμε ένα κόλλημα στιγμιαίο. Το άφησα, πήγε λίγο πίσω και μετά που ξανατέτοιο ανέβηκε. Αλλά επιτάχυνση είναι σαν αυτό που λέμε στάσου Τούρκο να γεμίσω. Άρα το βιντεάκι είχε βγει αυτό, γιατί το είχα κάνει βιντεάκι και το σβήσα, γιατί δεν... 40 λεπτά! Φαντάσου πόση ώρα έκανα μέχρι να φτάσω στον προορισμό μου αυτό το φορτίο. Εσύ κάτι μηχανήματα που είναι στα νταμάρια 250 τόνοι, πόσο ήταν? Ναι. Το ένα τέτοιο που είχα κατεβάσει ήταν 400 λίμπρες, έλεγε. Άρα πρέπει να ήταν γύρω στο... 400 λίμπρες πόσο ήταν, μια 300 τόνους. Πάντως ό,τι φορτηγό είχαμε δοκιμάσει, όλα καθόσαντε. Δεν πηγαίνανε, δεν στρίβανε. Ναι. Κανένα, όλα ευθεία πηγαίνανε. Δεν είχες βρει το μόντε που υπήρχε με καράβια, με τάγκς, τέτοια, θυμάσαι? Μια φορά το είχαμε τύχει. Το έχω αυτό. Απλώς δεν το έχω βάλει τώρα εδώ, με τα παλιά φορτηγά. Απλώς τώρα το... Παρόλο που είναι και το Scania, δεν είναι αυτό, είναι 500 άλογα. Τόσο ήτανε μαμά του ή εσύ του βάλες? Όχι, δεν του βάλα τίποτα εγώ. 500 άλογα, μπράβο. Και παρόλα αυτά τη γεννήτρια που ήταν 80 τόνους είχε θέμα. Που εντάξει, 500 άλογα δεν είναι και λίγα σε φορτηγό τώρα. Εσύ βλέπεις το ταμπλό μπροστά, μαλάκα, πω πόσα χρόνια σε πάει πίσω. Ναι. Και έχουν βγει... Εδώ, θυμάσαι το Mercedes, το ένα που έχω που είναι μπίτι παλιό, κοντομούτσουνο. Ναι. Λοιπόν, πέτυχα σε ένα από τα site εκεί που κοιτάω στα mod και αυτά, με τέτοια μούρη Fiat τράκτορα. Συγγνώμη, υπάρχουνε. Δεν ξέρω αν η Fiat είχε βγάλει. Μπορεί να βγάζει, παλιά να βγάζει και φορτηγά, δεν ξέρω. Αλλά είναι, σου λέω, άμα το δεις η μουτσούνα του, περίπου όπως ήταν του Mercedes. Αυτό είναι το κοντομούτσουνο. Βέβαια, εντάξει, κάποια στιγμή θα πάρουμε το Mercedes να το... Ξέρεις, το όχι, αυτό, όχι το κοντομούτσουνο, το άλλο. Ναι, αυτά του ΟΣΕ κιόλας. Κάτι τέτοια είχε και ο ΟΣΕ με το μακριμούτσουνο, το στρογγυλό μπροστά που ήταν. Αυτό το 60 πρέπει να είναι. Μη σου πω και πιο παλιά. Κάνει και κατοχή μου κάνει, μαλάκα, Γερμανία και τέτοια. Όχι, τόσο παλιό δεν είναι αυτό. Πιο μεταγενέστερο είναι. Μου φαίνεται. Από το 60 και μετά. Σκουλίκι, παιδιά, μαζεύει φορτηγά του 60. Καταλάβατε? Όχι, εντάξει, γιατί ρε εσύ, και αυτά ωραία είναι. Ρακοσυλλέκτης. Ρε, είχε χάρη που δεν μπορώ να βρω ένα που έχω δει, έχουν βγάλει skin και τέτοια, δεν μπορώ να βρω το φορτηγό με τίποτα. Ποιο φορτηγό? Ένα αμερικάνικο, ένα Kenworth 521 του 50. Μοιάζει σαν το... Έχεις δει το Peterbilt το... που έχω, το παλιό? Ναι. Που είναι στρογγυλό, μακριμούτσουν, αλλά στρογγυλό από πάνω. Παρόμοιο και το Kenworth. Και έχω χτες όλη νύχτα έψαχνα να το βρω, δεν μπόρεσα να το βρω πουθενά. Το φορτηγό, δηλαδή, σαν mod. Ενώ χρώμα, τέτοια, πώς τα λέμε, skin, δεν είχαν βγάλει. Και λέω, τι στο διάλο, βγάλανε skin χωρίς το φορτηγό?
Και είδα και βιντεάκι στο YouTube ένας που το είχε. Πού στο διάολο το βρήκε? Εντάξει, δεν λέω και τα καινούργια ωραία είναι. Αλλά τα παλιά έχουν άλλη χάρη. Πόσο σκούλικοι είμαστε. Μου έλεγες πότε είναι η έκθεση φορτηγό. Πότε ήταν τελικά? Έλα. Ή σήμερα τελειώνει, ή σήμερα κι αύριο. Νωρίς. Και στο έχω πει πόσο καιρό, ρε σκουλίκι. Για δείτε τι σκουλίκι είναι, με έχει ρωτήσει 5 φορές. Του το έχω πει 5 φορές. Όχι, δεν μου έχεις πει πότε είναι, μου λες. Σου είχα πει όχι, 27 με 28 σου είχα πει. Το θυμάμαι. Ναι. Ναι, ναι. Σκουλίκι, τι έχει πάθει η μνήμη σου? Τι ρε με το σκουλίκι, ρε παιδιά. Κρίμα, ρε, που ήθελα να πάνε. Τέλος πάντων, θα ξανακάνουν. Έκθεση με φορτηγά. Πάντως είναι αλλιώς. Τότε δεν ξέρω αν έχει και αμερικάνικα και τέτοια, αλλά είναι αλλιώς με τα αυτοκίνητα. Με τα αυτοκίνητα θα δεις καμιά Ferrari, καμιά Lamborghini. Εντάξει, τα γνωστά. Ναι, πλέον τα έχεις. Ενώ ρε πούστη μου, αυτό είναι. Γιατί, πώς το λέμε, στα αμερικάνικα φορτηγά ποια σας αρέσουν περισσότερο, τα παλιά ή τα καινούργια? Εγώ τα καινούργια καθόλου. Γενικά όχι, όχι. Έχω ξεκινήσει και το American Track. Μάλιστα. Προσθέσανε το Peterbilt, το 389, στην αντιπροσωπεία. Ρε σκουλίκια, πρέπει να θυμάμαι ποιο είναι, ρε σκουλίκια. Το μακριμούτσουνο, ρε, της Peterbilt, το τετράγωνο. Τα μοντέλα. Αυτό ήταν ωραίο, αυτό ήταν ωραίο. Και το προσθέσανε στάνταρ τώρα στη. Πώς και άρχισες εσύ το αμερικάνικο σκουλίκι? Το έβαλα. Και θα βάλω τώρα και τα φορτηγά που έχω κατεβάσει, γιατί είχαν βγάλει πολλά mod με φορτηγά αμερικάνικα. Και αν ήταν να συγκρίνεις αμερικάνικο και ευρωπαϊκό το παιχνίδι, ποιο? Σε θέμα τι όμως? Γενικώς, ποιος αρέσει περισσότερο να παίζεις? Εντάξει, τώρα το κάθε παιχνίδι έχει το δικό του. Το αμερικάνικο είναι άλλα τοπία, άλλα όλα. Ναι, άλλα τοπία, άλλα τέτοια, δεν είναι τόσο πράσινο όσο. Και μαθαίνεις πράγματα. Εμείς, ας πούμε, παιδιά, θυμάσαι με τα φανάρια που είναι απέναντι. Ναι. Εμείς δεν το ξέραμε. Και εγώ, εν τω μεταξύ, τώρα τα παρατηρώ σε κάτι ταινίες και δεν το είχα παρατηρήσει ποτέ. Ναι, όχι, και εγώ δεν το είχα προσέξει. Δεν το είχα προσέξει κι εγώ. Oh, greater. Να, αυτό είναι mod που το έχω κατεβάσει. Και γιατί δεν μεταφέρεις εσύ τέτοιος? Δεν μου έτυχε τώρα να το έχω να το κατεβάσω, να το πάρω. Ωπα, κάτσε και αυτά. Ωχ, μαλακία. Γκάζι, δώσε. Μαλακία, πρέπει να στρίψουν καλά. Πάμε απ' την άλλη, κάνουμε λίγο τον κύκλο. Τσαπ. Και αυτό mod, έτσι. Ποιο? Αυτό με τα υπόλοιπα. Όχι, αυτό δεν είναι. Τι, είναι του παιχνιδιού. Αυτό το έχουν. Να είναι μουλικά από εδώ, τη διασταύρωση. Συνήθως σε σχολεία. Μαλά, και το έχουν κάνει πολύ ψηλό όμως. Ναι, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις ή άμα είναι για να μπεις μέσα σε πόλη να πηγαίνεις αργά. Εδώ, μαλά, κοίτα πώς στραντάζεται και πήγαινα με 15 χιλιόμετρα, έτσι. Έτσι και πήγαινα με 40, πού θα είχε πάει στο Θεό? Διούξ θα είχε γίνει το Σκάνια. Εντάξει, θα κάνουμε έναν μικρό κύκλο γιατί πρέπει να έχουμε στρίψει πιο πίσω. Τέλος πάντων. Αλωνιστική.
πάει. Μάλιστα, και το σκουλί πήρε έτσι. Αφού αυτό μου είπε. Ναι, σκουικό, πάρε. Ρίχτου μία. Ρίχτου μία. Γιατί να του ρίξω, ποιος ο λόγος. Εξήγησε. Μάλιστα. Και αν δεν έχει γάλα και έχει δημητριακά, τζάμπα το τρακάζα. Δεν μας χαλάει καθόλου σκουλί. Πώς ήταν στο Fast and Furious που λίστευαν τις νταλίκες. Ναι. Εμείς δεν λίστευουμε εδώ. Νέσκου και τέτοια τα φαγητά. Ελάτε. Γιατί έχεις τόσα λίγα λεφτά επειδή πήρες φορτηγά. Ναι, αφού είχα... έχω... Άρα έχεις βάλει και οδηγούς, ε. Ναι. Εντάξει, μην φανταστείς, το ένα είναι το Volvo που είχα πριν. Μετά μάζεψα λεφτά και αγόρασα το Scania. Και μετά μάζεψα... πήρα κάποια... αφού είχα κάποια λεφτά μαζέψει, πήρα ένα άλλο Scania που ήταν... Κατάλαβα. Ήταν φτηνό, με βγάζαν τα λεφτά και πήρα για να έχω... οδηγούς να τέτοια να μαζεύω και λεφτά ταυτόχρονα. Και σκουλίκι πήρες άντρες οδηγούς. Όχι, γυναίκες. Μπράβο σκουλίκι, αφού, τις δοκίμασες πιο αφού πριν. Ξέρω ότι τέτοιο σκουλίκι που είσαι θα θες γυναίκες οδηγούς, δεν θα θες άντρες. Όλα και τώρα τελευταίο σκάιξε οι κατενιάρες που βάζεις το βράδυ. Ναι. Κάθε βράδυ. Προχθές είχε το 6 φέρες, τότε εσύ δούλευες. Το ζαντουβαντά. Το είσαι το 6 σφαίρες. 6 σφαίρες. Που είναι χασάπης. Α, ναι, το έχω δει, το έχω δει. Γραμμάτο. Ναι, ωραία ταινία. Και φτάσαμε, παιδιά, όπως βλέπετε. Φτάσαμε στην... εδώ που είναι να παραδώσουμε το φορτίο. Να το πάω σε συνεργείο που έχει χώρο για να κοιμηθεί. Πάρας έχει ταιριάξει ωραία και το skin που έχει το φορτηγό. Έχει ταιριάξει πολύ ωραία. Ναι. Δηλαδή ήταν, του πήγαινε περισσότερο από όλα που, που είχε. Και σου λέω, αν δεν έλεγες, αν ένας πιτσιρικάς το δει τώρα, το φορτηγό, δεν νομίζω να καταλάβει ότι είναι του 80 αυτό, έτσι. Άμα δεν ξέρει, ναι, όχι. Θα το δει, θα νομίζω. Ελπίζουμε να σας άρεσε το δρομολόγιο μας. Το βιντεάκι μας. Ναι, το βιντεάκι. Για το σκουλίκι τώρα θέλει να κοιμηθεί κιόλας. Και το ένα σκουλίκι και το άλλο. Ποιο είναι τώρα. Τώρα και αυτός. Α, το δει. Λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, τώρα πλέον. Θα κάνουμε και άλλα βιντεάκια. Και όπως λέει και ο φίλος μας ο Θοδωρής, παρκάρετε ένα like. Και πριν από όλα, συμβουλή της ημέρας. Μία μαλακία την ημέρα. Μου είχε λείψει αυτή η συμβουλή της ημέρας. Μία μαλακία την ημέρα. Το γιατρό το κάνει ημέρα. Θεραπεύει τη τύφλωση, μην ακούτε ότι προκαλεί τύφλωση, ακούστε μένα. Α, μπράβο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα like και να είστε καλά και τα ξαναλέμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.